στο στούντιο της εκπομπής έναν εξαίρετο νομικό, τον γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Πρέβεζας, τον κύριο Δημήτρη Τζόκα, ο οποίος είναι και πλέον δημοτικός σύμβουλος Πρέβεζας με τη Λαϊκή Συσπήρωση, και θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση, μια πρώτη συζήτηση, τα είχαμε πει προεκλογικά άλλωστε, για το νέο όργανο. Είχαμε και την εκλογή Προεδρίου λίγες μέρες πριν. Τελείωσε και η θητεία του προηγούμενου συμβουλίου και πλέον βαδίζουμε με το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο προέκυψε από τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Πολλά θέματα επίσης είναι στην επικαιρότητα. Θα μας δοθεί δυνατότητα να τα πούμε αναλυτικά και τις επόμενες μέρες, όπως το νομοσχέδιο της κυβέρνησης αναφορικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Οι αντιδράσεις είναι αρκετές. Τα προβλήματα επίσης είναι πάρα πολλά στα πανεπιστημιακά τμήματα και στη δική μας περιοχή, στην περιφέρεια της Ηπείρου. Η ιστορία με το Πανεπιστημιακό Τμήμα της Λογιστικής είναι γνωστή στην πόλη μας εδώ στην Πρέβεζα. Βέβαια τώρα βλέπουμε κάτι άλλο, έναν σχεδιασμό της κυβέρνησης για μια ουσιαστική ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν αντιδράσεις και από συλλόγους φοιτητικούς και από σωματεία εργαζομένων στα ιδρύματα και από πολιτικές οργανώσεις και κόμματα. Θα πούμε όμως και διάφορα άλλα αναλυτικά, τα οποία θα έχετε τη δυνατότητα να τα διαβάσετε και στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους καλεσμένους της ερχόμενης εβδομάδας. Θα πάμε όμως σε αυτό το σημείο σιγά σιγά στον σημερινό μας καλεσμένο, καθώς ο Δημήτρης, θα το πάω λίγο στον ενικό, έχει πάρει ήδη θέση απέναντί μου. Να τον ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και για το γεγονός ότι είναι μαζί μας εδώ στον Prisma Radio 91.6. Καλημέρα και καλή χρονιά. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές, και να ευχηθώ και από αυτή τη θέση να έχουν μια καλή χρονιά με υγεία, με δύναμη, για να ανταπεξέλθουμε σε όσα μας βάζει μπροστά η ζωή και να κάνουμε τη ζωή μας κάθε μέρα λίγο καλύτερη. Αυτό. Ξεκίνησε η διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρώτη ειδική συνεδρίαση. Είχαμε την εκλογή του Προεδρίου, άρωμα γυναίκας εγώ έγραψα ως τίτλο στην εφημερίδα σε ένα σχόλιο, από την άποψη ότι έχουμε νέα πρόεδρο του οργάνου, την κυρία Ιδόνη. Συνομίλησε και πριν στην εκπομπή με τον Βασίλη Ιωάννου εδώ στον Prisma Radio 91.6. Αντιπρόεδρο έχουμε την κυρία Φουντούγλου από την παράταξη Ανάπτυξη Τώρα, και γραμματέα, νέα γραμματέας είναι η αγαπητή Ειρήνη Παπαδημητρίου και πολύ έμπειρη επίσης από την Λαϊκή Συσπήρωση. Μπαρουτοκαπνισμένη η συνάδελφος Ειρήνη, πολλά χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, πολύ έμπειρη. Όπως ανέφερε και ο επικεφαλής της παράταξής μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Κώστας ο Κύρλας, αυτό το οποίο εμείς προσδοκούμε και το οποίο θα επιδιώξουμε με τη συμμετοχή μας στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι στο μέτρο του δυνατού και στο μέτρο των δυνάμεών μας να έχει μια συλλογική λειτουργία σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κτλ. Να ακούγεται, να τεθούν επιτάπητος και ως θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητήματα τα οποία αφορούν και καίνε την κοινωνία, αφορούν και καίνε τους δημότες της πόλης μας, και να μην περιοριστεί σε ένα όργανο το οποίο διαβοής θα επικυρώνει προηλυμένες αποφάσεις ή θα έχει μια λειτουργία εκφυλισμένη από την οποία κανένας από αυτούς που παρακολουθεί δεν θα μπορεί να βγάλει και κάποιο συμπέρασμα. Δυστυχώς θεωρώ πως κάποια τέτοια φαινόμενα είχαν παρουσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια, θέλω να πω υποβάθμισης της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο όλους μας πρέπει να μας απασχολήσει. Αυτό θεωρείς ήταν και μια πολιτική επιδίωξη ενδεχομένως, ή εν πάση περιπτώσει αν έγινε και στην πορεία βόλεψε λίγο και μια κατάσταση?
Θα έλεγα μονολεκτικά ναι. Εμείς ως λαϊκή συσπήρωση επιδιώκουμε και θέλουμε να γίνεται μια συζήτηση στην οποία να τοποθετούνται με σαφήνεια πάνω στα ζητήματα, πάνω στα φλέγοντα ζητήματα όλοι, έτσι ώστε ο πολίτης της Πρέβεζας να βγάλει τα συμπεράσματά του για τη θέση, τη στάση της κάθε παράταξης. Εμείς δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από αυτό. Θεωρούμε ότι οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες στα βασικά θέματα. Έχει όμως μια σημασία να μπορεί ο πολίτης να, πώς να το πω, να ζυγίσει την κάθε παράταξη, τις θέσεις της και την πρακτική της. Mm. Αυτό όταν γίνεται μια συζήτηση η οποία εκτρέπεται σε αντεγκλήσεις, διενέξεις ή πολλές φορές σε επουσιώδη ζητήματα, σίγουρα δεν εξυπηρετείται. Δεν εξυπηρετείται δηλαδή ο στόχος του να έχουμε μια λειτουργία και μια συζήτηση, ένα διάλογο πολιτικό, ποιοτικό για τον πολίτη της Πρέβεζας. Ερώτημα. Επειδή πάμε πλέον σε μια νέα πλειοψηφία, με ένα νέο νόμο όσον αφορά και τη σύνθεση των δημοτικών συμβουλίων. Το προηγούμενο διάστημα, η αλήθεια είναι, αν εξαιρέσουμε τα νομοθετήματα, τα αντιδημοκρατικά νομοθετήματα όπως χαρακτηρίστηκαν και από την δικαιοσύνη, αν δεν κάνω λάθος, του κ. Θεοδωρητάκου, ναι, με μια καθυστέρηση βέβαια. Και βέβαια μετά είχαμε και το νομοθέτημα του κ. Βορύδη. Παρόλα αυτά, είχαμε αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κόντρα στην απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Ναι, υπήρξαν. Νομίζω τελευταία τέτοια περίπτωση ήταν στο τελευταίο μάλιστα Δημοτικό Συμβούλιο το απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναφορικά με το λιμένα. Με τη μήνυση της Μαρίνας. Ναι. Κοιτάξτε, πολύ σωστά το είπες, για να συνεχίσω και εγώ στον Ενικό, ότι πρόκειται για μια νομοθεσία αντιδημοκρατική και εντελώς αντιδραστική, mm-hmm. μπορώ να πω. Είναι ο τρόπος με τον οποίο καθορίζεται η εκπροσώπηση των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, νοθεύει τη λαϊκή βούληση, νοθεύει την έκφραση των πολιτών με χίλιους δύο τρόπους, και πριν φτάσει ο ψηφοφόρος στην κάλπη, αλλά και μετά, δίνοντας το 60% των Δημοτικών Συμβούλων σε μια παράταξη που συγκεντρώνει το 43% των ψήφων. Ήταν προφανώς μια επιδίωξη της κυβέρνησης αυτή. Η κυβέρνηση επιθυμεί και θέλει να έχει δημοτικές αρχές οι οποίες να είναι απόλυτα συντονισμένες στη δική της στρατηγική, μια στρατηγική την οποία εμείς θεωρούμε αντιλαϊκή, μια στρατηγική η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού και της κοινωνίας. Mm-hmm. Και με τον τρόπο αυτό, νοθεύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την εκπροσώπηση, προσπαθεί να το εξασφαλίσει. Πράγματι φάνηκε στο προηγούμενο συμβούλιο ότι μπορούν να δημιουργηθούν ρογμές μέσω της αναλογικής εκπροσώπησης των παρατάξεων, και γι' αυτό το λόγο θέλησαν να βγάλουν και αυτό το εμπόδιο από τη μέση ναι. Ακριβώς προκειμένου να προχωρά ανεμπόδιστα η πολιτική. Δυσκολεύει για σας τώρα ως αντιπολίτευση και ως λαϊκή συσπήρωση συγκεκριμένα η δουλειά σας στο μέτρο του πλέον, επειδή έχει καθοριστεί μια συγκεκριμένη πλειοψηφία βέβαια και από τη λαϊκή βούληση σε ένα βαθμό. Παρόλα αυτά είδαμε επίσης το πρωτόγνωρο με 40% να βγαίνει η Δημοτική Αρχή, με 44 για να είμαι πιο ακριβής και σωστός, κάτω του 50 δηλαδή της 100. Σας δυσκολεύει να βάλετε θέματα ή να ελπίσετε ότι θα κερδίσετε σε συνεδριά συζητήματα μέσω αποφάσεων του οργάνου? Εμείς πρώτοι στο στόχος μας και βασικός προσανατολισμός μας θα είναι η δουλειά και η επιχειρηματολογία και η πολιτική δραστηριότητα που θα ανοίξουμε να απευθύνεται όχι μόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πρώτιστα έξω στην κοινωνία της πόλης. Δεν μας προκαλεί κάποια κατάθλιψη ο αρνητικός συσχετισμός. Πράγματι είναι αρνητικός ο συσχετισμός, αρνητικότερο σε σχέση με το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον λόγο που είπες, ότι εξασφαλίζεται μια απόλυτη πλειοψηφία στην παράταξη του Δημάρχου. Ωστόσο, είμαστε μαθημένοι να δρούμε κάτω από αρνητικούς συσχετισμούς, και θεωρούμε ότι
υπάλληλοι του λαού της Πρέβεζας, η κινητοποίηση, η ενεργοποίηση του παράγοντα, του λαϊκού παράγοντα, είναι αυτή η οποία μπορεί να αποτρέψει αποφάσεις αντιλαϊκές και να σπρώξει τα πράγματα σε μια καλύτερη κατεύθυνση. Εμείς καλούμε τον κόσμο να μην σκύψει το κεφάλι, δεν θεωρούμε ότι... Και αυτό απευθύνεται στους ψηφοφόρους όλων των παρατάξεων, όχι μόνο στους όσους στήριξαν τη λαϊκή συσπήρωση. Δεν θεωρούμε ότι μία ψήφος που δόθηκε ούτε σε εμάς ούτε σε οποιονδήποτε άλλο αποτελεί λευκή επιταγή για κανένα. Μέσα από το κίνημα, μέσα από τις οργανώσεις τις λαϊκές που εκπροσωπούν τη λαϊκή πλειοψηφία της Πρέβεζας, ενώ τα σωμάτια των εργαζομένων, ενώσεις γονέων, αγροτικούς συλλόγους κτλ. Με τη συμμετοχή του, με τη δράση του, ο πολίτης της Πρέβεζας έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη διοίκηση του Δήμου και να απαιτεί από αυτή κινήσεις και επιλογές στην κατεύθυνση που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντά του και όχι τα συμφέροντα των ολίγων, να το πούμε. Μάλιστα. Σαφής. Να πω σε αυτό το σημείο ότι πέρα από την εκλογή του Προεδρείου στην ειδική συνεδρίαση είχαμε και την εκλογή της νέας Δημοτικής Επιτροπής, στην οποία από την παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης μέλος εκλέχτηκε ο Κώστας Κύρλας, ο επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος στις τελευταίες εκλογές, και αναπληρωματικό μέλος εσύ. Θέλω ένα σχόλιο για την σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής, αλλά κυρίως, Δημήτρη, για το νέο ρόλο της, ο οποίος παρατηρούμε ότι είναι ο λίγο τι αυξημένος, αλλά δεν ξέρω αν υποβαθμίζεται ουσιαστικά τα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να συζητιούνται και μπαίνανε παλιότερα στις επιτροπές, όπως την Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Στην ουσία με τις τροποποιήσεις τέλος πάντων που υπήρχαν στον νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, η Δημοτική Επιτροπή αποτελεί ένα υπερόργανο, έχει δηλαδή συγκεντρώσει τις αρμοδιότητες τις οποίες ανήκαν παλιότερα και στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπου ήδη αυτές οι επιτροπές είχαν πολλές αρμοδιότητες, και με αυτόν τον τρόπο στερείται και δεν φτάνει σε πολλές περιπτώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο σημαντικό κομμάτι των υποθέσεων που αφορούν την πόλη. Δηλαδή πολλά ζητήματα αποφασίζονται στις επιτροπές, αποδυναμώνοντας έτσι το ρόλο και την αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς ως παράταξη ήμασταν ενάντια σε αυτό. Θεωρούμε ότι τον πρώτιστο ρόλο και το ανώτερο όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και σε αυτό πρέπει να τίθενται τα ζητήματα. Παρ' όλα αυτά επιλέξαμε να συμμετέχουμε στην επιτροπή αυτή προκειμένου να έχουμε μάτια και αυτιά, δηλαδή να έχουμε και την ενημέρωση για τα ζητήματα τα οποία τίθενται εκεί πέρα και να έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα και να αποκαλύψουμε στην κοινωνία της Πρέβεζας μέτρα και επιλογές τα οποία έρχονται μέσω της Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε και είναι πάγια θέση μας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να είναι το ανώτερο όργανο, είναι το ανώτερο όργανο και πρέπει να συγκεντρώνει τις βασικές και τις κύριες αρμοδιότητες ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων για τα ζητήματα που αφορούν το Δήμο. Επίσης, για όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της εκπομπής καλεσμένο τον Δημήτρη Τζόκα, νομικό γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Πρέβεζας, εκλεγμένο Δημοτικό Σύμβουλο πλέον Πρέβεζας με την Λαϊκή Συσπήρωση, με τον οποίο έχουμε ήδη ξεκινήσει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αναφορικά με το νέο όργανο, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας, τη λειτουργία και τους βασικούς άξονες και της παράταξής του. Και τώρα θέλω να πάμε σιγά σιγά, Δημήτρη, σε ζητήματα τα οποία έχουν σημασία και στοχεύετε κι εσείς ως παράταξη να τα ανοίξετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και είναι έτσι, ας μου επιτραπεί ο όρος, και η πρώτη στόχη της παράταξης από την άποψη ότι είναι κρίσιμα θέματα, απασχολούν τους πολίτες, απασχολούν την κοινωνία και την τοπική μας κοινωνία, και πρέπει
και ο Δήμος να δεσμευτεί και να ψάξει να βρει λύσεις, ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση, σε πρώτο επίπεδο. Το πρώτο θα έλεγα ζήτημα το οποίο ιεραρχούμε ως παράταξη και πάνω στο οποίο θα ξεδιπλώσουμε μια δραστηριότητα το επόμενο χρονικό διάστημα είναι το ζήτημα του νερού. Το ζήτημα της διαχείρισης του νερού, για το οποίο πραγματικά θεωρούμε ότι πρέπει να χτυπήσει όχι καμπανάκι αλλά συναγερμός στην κοινωνία της Πρέβεζας και όχι μόνο. Το θέμα κουμπάει πανελλαδικά και φυσικά έχει και πλευρές που έχουν να κάνουν με τοπικές ιδιαιτερότητες. Έχουμε το εξής καινούριο. Με πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε δίνεται η δυνατότητα συνένωσης δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυσης αποχέτευσης των ΔΕΙΑ. Ταυτόχρονα αποκτά αρμοδιότητα εποπτείας και ρύθμισης η πρώην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η ΡΑΕ, η οποία πλέον αποκτά αρμοδιότητες που αφορούν και τη διαχείριση των υδάτων αλλά και των απορριμμάτων. Θεωρούμε ότι δικαιώνεται κάτι το οποίο είχαμε προειδοποιήσει ήδη πριν τις εκλογές, ότι στρώνεται το έδαφος για ιδιωτικοποίηση του νερού. Να μιλήσουμε δηλαδή ξεκάθαρα. Δεν έχει νόημα από τη στιγμή που αυτό υπάγεται στη ΡΑΕ, μιλάμε ότι ρυθμίζεται κάποια αγορά. Αν μιλάμε για αγορά νερού, μιλάμε για τη μετώπιση του ως εμπόρευμα και όχι ως δημόσιο αγαθό. Και κοινωνικό αγαθό. Mm-hmm. Πατώντας πάνω σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις ΔΕΙΑ και τα οποία έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση, με την υποχρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης από το κράτος. Θυμίζω ότι λειτουργούν οι ΔΕΙΑ και έχουν τις αρμοδιότητες για τη συντήρηση του δικτύου κτλ. Στη λογική της ανταποδοτικότητας, χωρίς δηλαδή να στηρίζονται παρκώς από το κράτος και από το κρατικό προϋπολογισμό, όπως θα ήταν το σωστό και το αναγκαίο, προκειμένου να παρέχεται καλής ποιότητας πόσιμο νερό στους πολίτες, με αποτελέσματα σαν αυτά που βλέπουμε στην Πρέβεζα, μια ΔΕΙΑ η οποία είναι στο κόκκινο, με σοβαρή έλλειψη προσωπικού, η οποία ιδιαίτερα από τότε που επεκτάθηκε η αρμοδιότητά της στις υπόλοιπες δύο δημοτικές ενότητες πλην της Πρέβεζας, δηλαδή Δημοτική Ενότητα Λούρου και Δημοτική Ενότητα Ζαλόγκου, έχει βρεθεί σε πλήρες αδιέξοδο ως προς τη αντιμετώπιση ακόμα και των στοιχειωδών έργων συντήρησης του δικτύου. Θυμίζω ότι πριν τις εκλογές είχαμε ζητήματα με νερό ακατάλληλο σε διάφορες δημοτικές ενότητες λόγω μη συντήρησης των δεξαμενών. Θέμα που έφτασε και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με σχετικές έρευνες και με αποτελέσματα και από το αρμόδιο τμήμα του χημικού τμήματος. Επειδή ήδη είπα πολλά, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο και ήδη και μετά τις εκλογές υπήρχαν περιπτώσεις όπου κάναν μέρες να επανασυνδεθεί το νερό σε κάποια χαμηλές πιέσεις του νερού κτλ. Ταυτόχρονα κάποια έργα τα οποία μάλιστα είχαν διαφημιστεί πάρα πολύ από τη νέα δημοτική αρχή, όπως είναι ο νέος αγωγός ίδρυυσης Πρέβεζας Λευκάδας, η ίδρυυση των παραλιακών οικισμών, από ό,τι φαίνεται δεν προχωράνε, είτε απεντάσσονται είτε στην περίπτωση των παραλιακών οικισμών νομίζω δεν υπέγραψε τη σύμβαση ο εργολάβος, αν θυμάμαι καλά. Πάντως δεν πρόκειται να ξεκινήσει το έργο. Όλα αυτά στρώνουν το έδαφος προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια συνένωση περισσότερων ΔΕΙΑ στο όνομα ότι να συγκεντρώσουμε, ας πούμε, προσωπικό και μέσα για να μπορεί να αντιμετωπίσει ίσως στοιχειώδεις συνθήκες, το οποίο όμως στην πραγματικότητα για εμάς αποσκοπεί στο να δημιουργήσει μεγαλύτερη αγορά στο οποίο θα έχουν κίνητρα να επενδύσουν ιδιώτες. Διαφορετικό είναι μια επιχείρηση ίδρυυσης που να καλύπτει όλη την Ήπειρο με δεκάδες χιλιάδες πελάτες και διαφορετικό να έχεις ΔΕΙΑ οι οποίες μικρών δήμων όπως είναι ο Δήμος Πρέβεζας ενδεχομένως. Ή ακόμα περισσότερο έτσι Πάργας, Φιλιππιάδας για να πιάσουμε Ζηρού δηλαδή. Για να πιάσουμε και μικρότερους δήμους. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό εντάσσεται σε μια επιδίωξη και θεωρούμε ως παράταξη μια επιδίωξη
του κεφαλαίου στην Ελλάδα και των οικονομικών συμφερόντων που θέλει να επενδύσει πλέον και σε αυτό τον τομέα και να τον χρησιμοποιήσει ως πεδίο άντλησης κερδών. Θεωρείς ή θεωρείτε, να το βάλω πιο σωστά ως παράταξη, ότι μπορεί να δούμε ως καταναλωτές και ως δημότες και στο Δήμο της Πρέβεζας ακόμα και αυξήσεις στα τιμολόγια το επόμενο διάστημα? Ήδη υπάρχουν αυξήσεις στα τιμολόγια των συζητήθηκε των πάντως τύπων. Αυτό σε ένα από τα τελευταία Δέλτα Σίγμα του Στουπικίδης. Δεν το ρωτώ τυχαία δηλαδή. Μα ακριβώς εκεί είναι ο πυρήνας του ζητήματος. Αν αντιμετωπίζουμε το νερό με όρους ανταποδοτικότητας, με όρους εμπορευματικούς, μπαίνουμε σε αυτή τη λογική να ζυγίσουμε το κόστος κλπ. Κλπ. Και θα πρέπει προφανώς και η επιχείρηση να βγάλει κάποιο κέρδος. Εμείς αντιμετωπίζουμε σε τελείως διαφορετική βάση το νερό. Θεωρούμε ότι είναι ένα κοινωνικό αγαθό το οποίο θα πρέπει να παρέχεται σε όλους με ευθύνη κρατική. Mm-hmm. Με ευθύνη κρατική και ως προς την παροχή του νερού, αλλά και ως προς την ποιότητά του και ως προς τη διαχείρισή του. Έναντι ενδεχομένως συμβολικού τιμήματος ή και σε περιπτώσεις που αφορούν ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη, δηλαδή μιλάμε για ανέργους, κοινωνικά ευάλωτους και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, ακόμα και δωρεάν, με υπεύθυνη χρήση φυσικά, έτσι δεν μιλάμε για σπατά. Σε περιπτώσεις προστίμων, γιατί και αυτή είναι η συζήτηση υπάρχει στο Δήμο Πρέβεζας και στην πόλη της Πρέβεζας και χρόνια. Και είδα και μια τελευταία και μια ανακοίνωση της ΔΕΙΑΠ, άρα το θέμα επανέρχεται, ότι έχει λάβει και συγκεκριμένα μέτρα και θα κινηθεί δηλαδή. Σε περιπτώσεις που έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες χρωστούν για μεγάλα διαστήματα λογαριασμούς νερού, τότε πρέπει να γίνεται άμεσα διακοπή δηλαδή? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι όταν μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που κάνουν μεγάλους τζίρους και τα λοιπά, δεν έχουν κανένα λόγο να μην πληρώνουν το να είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές παραδείγματος. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, με μια ευαισθησία στις επιχειρήσεις που έχουν ατομικές επιχειρήσεις για παράδειγμα, έτσι, που είναι αυτοαπασχολούμενοι και δουλεύει ας πούμε ιδιοκτήτρια με την οικογένειά του κτλ. Σε ένα αντίξω οικονομικό περιβάλλον, με μια ευαισθησία σε αυτούς που μπορούν να χρειάζονται για παράδειγμα μια ρύθμιση ή μια ελάφρυνση από το χρέος, θα έλεγα ότι τα μέτρα πρέπει να θα έπρεπε να υπάρχει στους μεν άμεση πίεση για καταβολή των οφειλωμένων, στους δε μια ελαστικότητα προκειμένου να μην τους οδηγήσουμε σε αδιέξοδο και στην πόρτα της εξόδου. Το οποίο όμως έχει να κάνει και με την τιμολογιακή πολιτική. Δηλαδή το ζήτημα ξεκινάει από την τιμολόγηση του νερού και καταλήγει στη συσσόρευση των οφειλών. Πολλοί πάντως τονίζουν, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που έχει σημασία, ότι με τα νέα έργα των βιολογικών τόσο στην Καστροσκιά, στο Δήμο Ζαλόγκου, όσο και στο Λούρο, που έχουν ένα κόστος, είναι κοστοβόρα, ότι η σταδιακή μείωση του πληθυσμού σε αυτές τις δύο δημοτικές ενότητες, κυρίως στους περιόδους τους χειμερινούς, όπου μένει ντόπιος πληθυσμός, ο οποίος είτε είναι μεγάλο σε ηλικία, δεν υπάρχει νέος κόσμος που έχει επιστρέψει και πάει λέγοντας, αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην διαδικασία των εσόδων και τη συντήρηση αυτών των δύο κρίσιμων έργων. Βέβαια, όταν κάνεις τα έργα πρέπει να έχεις και ένα προγραμματισμό. Πας και κάνεις βιολογικούς. Οι βιολογικοί πρέπει να δουλέψουν, έχουν ένα κόστος. Έχουν ένα κόστος. Νομίζω ότι χρειάζεται και μια ποσότητα λιμάτων προκειμένου να είναι κανονική λειτουργία, δηλαδή σταθερή μέσα στο δεν χρόνο. Δεν ξέρω αν γίνεται εκεί, συγγνώμη σε διακόπτω Δημήτρη, εύκολο να δικαιολογηθεί μια πιθανή ιδιωτικοποίηση. Ότι το κόστος δεν βγαίνει, άρα να μπει ένας ιδιώτης. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου είδαμε ιδιωτικοποιήσεις τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησε η επικοινωνιακή στρατηγική, ας πούμε, που θα δικαιολογήσει την ιδιωτικοποίηση από υπαρκτά προβλήματα. Ότι το κράτος δεν μπορεί, ότι είναι κοστοβόρο, ότι το κράτος δεν μπορεί να κάνει τον επιχειρηματία κλπ. Κλπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που είδαμε και που νομίζω σήμερα ο κόσμος, ο λαός έχει πολύ περισσότερη εμπειρία για να το αξιολογήσει, αυτό που είδαμε στην πορεία είναι ότι οδηγηθήκαμε όχι σε μείωση
αλλά σε αύξηση των τιμών και σε υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το ρεύμα. Mm-hmm. Που καίει τον κόσμο, πλέον έχουμε και τα πολύχρωμα τιμολόγια. Ιδιωτικοποίηση. Δεν ξέρω ποιο χρώμα θα διαλέξεις. Εγώ ακόμα δεν δεν μπήκα στη διαδικασία, να πω την αλήθεια. Αλλά ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και είσοδος ιδιωτών παικτών, αυτό το οποίο έφερε ως αποτέλεσμα είναι κατακόρυφη αύξηση του ρεύματος και ενεργειακή φτώχεια. Παράλληλα, όπου έχουμε ένταξη, πώς να το πω, ή θεωρητική συνύπαρξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι μία απόσυρση του κράτους από την ευθύνη του να συντηρεί τις υποδομές, να τις παρέχει σε ένα κατάλληλο επίπεδο και σε μια κατάλληλη ποιότητα, και παραχώρηση χώρου και διεύρυνση της ιδιωτικής δράσης. Αυτό συμβαίνει στα νοσοκομεία. Αυτό πολύ φοβάμαι, το ανέφερες και πριν, θα συμβεί. Πολύ φοβάμαι, δεν είναι βέβαιο. Θα συμβεί και εφόσον προχωρήσουν οι σχεδιασμοί για ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Mm-hmm. Το κράτος, το οποίο ήδη υποχρηματοδοτεί τα ιδρύματα, θα πει δεν μπορώ να συντηρώ τόσα, ας κλείσουν και μερικά, λέγε με πανεπιστημιακό τμήμα στην Μπρέβεζα ή οπουδήποτε αλλού, και σιγά σιγά θα υποβαθμιστεί η ίδια η δημόσια εκπαίδευση. Για να πάμε στο προηγούμενο, λοιπόν, αυτό συμβαίνει και θα συμβεί αν μπούμε στη λογική συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στο νερό. Αν έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες ανταγωνίζονται, οπωσδήποτε θα οδηγήσει σε αυτό το πράγμα, σε αύξηση των τιμών. Και ένα θέμα το οποίο έθεσες και είναι σημαντικό, το ζήτημα τώρα, γιατί δεν έχω, πώς να το πω, κάποια τεχνική άποψη του θέματος, δεν είναι η ειδικότητά μου να πω αν ήταν η κατάλληλη επιλογή να υπάρχουν τρεις βιολογικοί καθαρισμοί ή δύο ή ένας. Πάντως, σίγουρα δεν υπήρχε αυτός ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και δεν υπάρχει αυτός ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός που εντάσσει αυτά τα έργα σε μια συνολικότερη διαχείριση και των λιμάτων και του νερού γενικότερα ως αγαθοδού. Αν δηλαδή προχωράμε το σχεδιασμό μας με γνώμονα πώς θα βγάλει και πώς θα αντλήσει κέρδη το κατασκευαστικό κεφάλαιο, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Έργα τα οποία, για παράδειγμα, δεν εξυπηρετούν ή δεν είναι τα βέλτιστα τεχνικά για τη διαχείριση του. Ο απλός κόσμος, βέβαια, ξέρεις τι λέει, ότι όποια πέτρα και αν σηκώσει, βλέπει προβληματικές. Δηλαδή, μετά μπορεί να είναι αυτό το παράδειγμα που περιγράφεις με το να γέρνει κάπως ένας δήμος προς την πλευρά μιας κατασκευαστικής εταιρείας, κατασκευαστικών συμφερόντων, μετά βλέπει προβληματικές και στη διαδικασία της εκπώνησης του έργου, της ανάθεσης του έργου, και αναφέρομαι και στο πλήθος παραδειγμάτων με τις απευθείας αναθέσεις και πώς τελειώνει ένα έργο. Πλέον έχουμε φτάσει και στο ζήτημα της λειτουργίας. Μην ξεχνάμε στην Πρέβεζα τον βιολογικό καθαρισμό, το λειτουργεί ιδιώτης. Mm-hmm. Έναντι ποσού καθόλου ευκαταφρόνητου. Okay. Είναι ζήτημα λογικής πάνω απ' όλα. Δηλαδή, εάν θεωρούμε ότι όλα αυτά πρέπει να είναι στη σφαίρα δράσης του κεφαλαίου και των επιχειρήσεων, δηλαδή δεν το θέτω από την άποψη κάποιας συμφωνίας, ας πούμε, ή προσυμφωνημένων διαδικασιών, το ζήτημα και η πηγή του προβλήματος είναι στο αν δεχόμαστε στον πυρήνα τη λογική ότι όλα αυτά πρέπει να είναι στη σφαίρα δράσης του κεφαλαίου και των επιχειρήσεων, ή αν πρέπει να είναι δημόσια αγαθά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος της συζήτησής μας. Έχετε σκεφτεί, έχετε αποφασίσει σε τυχόν νέες επιτροπές ποιοι θα εκπροσωπήσουν τη λαϊκή συσπήρωση? Έχετε κάνει τέτοιες συζητήσεις λογικά ως παράταξη? Για τις υπόλοιπες επιτροπές όχι. Ούτως ή άλλως η βασική επιτροπή που έχει πλέον όλες οι αρμοδιότητες του Δήμου, των παλιών επιτροπών του Δήμου, είναι στη Δημοτική Επιτροπή. Ναι. Καταργήθηκαν ή είναι υποκατάργηση με το νόμο Κεραμέως
τα νομικά πρόσωπα, τα περισσότερα νομικά πρόσωπα που είχαν οι Δήμοι, δηλαδή κοινοφελείς επιχειρήσεις κλπ. Κλπ, σχολικές επιτροπές και ούτω καθεξής. Οπότε στην ουσία μένουν πλέον μόνο τα νομικά πρόσωπα της ΔΕΙΑ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ως προς αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν η ώρα της σύνθεσης και της σύγκλησης των νέων οργάνων και της ψηφοφορίας. Ωστόσο, ως παράταξη έχουμε κάνει έχουμε κάνει έναν καταμερισμό, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τις ευθύνες του κάθε Δημοτικού Συμβούλου αλλά και των και άλλων υποψηφίων που δεν εκλέχθηκαν, αλλά είναι, πώς να το πω, η ραχοκοκαλιά της λαϊκής εισπήρωσης, και σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε. Μάλιστα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι θα υπάρξουν και ψηφοφορίες τόσο και για τον ΦΟΣΔΑ, για το φορέα σε κεντρικό επίπεδο της Ηπείρου, που πλέον είχε μετανομαστεί και ένα διάστημα σε ΑΣΔΑ, αναγκαστικό φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, και εκεί θα υπάρξει και εκπροσώπηση από την αντιπολίτευση. Νομίζω είναι 2-1 σε σχέση με τα άτομα που πηγαίνουν, 2 από τη Δημοτική Αρχή, 1 από την αντιπολίτευση, όπως αντίστοιχα και στην ΠΕΔ, στην Περιφερειακή Ένωση των Δήμων. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πρώτη συζήτηση, αναλυτική. Η αλήθεια είναι, όταν είπαμε με τον Δημήτρη να κάνουμε αυτή την κουβέντα, δεν περίμενα ότι θα κλείσει τόσο όμορφα ο χρόνος και θα πούμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Ελπίζω να μην σου στέρεις από πράγματα που ήθελες να συζητήσεις στην εκπομπή. Όχι. Έχουμε, ίσα. Έχουμε οι δικηγόροι ένα πρόβλημα σε αυτό. Δεν είναι να μας δίνουν μικρόφωνο. Το είπα και εγώ εκτός μικροφώνου, ότι και οι δημοσιογράφοι δεν πάνε πίσω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ, και πάλι να ευχηθώ στους ακροατές του σταθμού σας να έχουν μια καλή χρονιά.